Έχω πάρει το τρέλερ. Την εκτίμηση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τον θάνατο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ κάνει η αρθρογράφος του Bloomberg Κλάρα Φερέιρα Μάρκες. Η αναλύτρια διατηρεί στήλη γνώμης πάνω σε θέματα διεθνών σχέσεων και κλίματος. Στο βιογραφικό της αναγράφεται ότι έχει εργαστεί για λογαριασμό του πρακτορείου Reuters στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στην Ινδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία και τη Ρωσία. Η αρθρογράφος σημειώνει αρχικά στο κείμενό της ότι ο Γκορμπατσόφ ήλπιζε για τα καλύτερα, αλλά κατέληξε με τα χειρότερα. Η κληρονομιά του τελευταίου Σοβιετικού ηγέτη, ο οποίος πέθανε στις 30 Αυγούστου σε ηλικία 91 ετών, ακυρώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις δύο δεκαετίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως υποστηρίζει η Μάρκες. Τώρα, ένας εξωτερικός πόλεμος στην Ουκρανία είναι και το ζωφερό και αιματηρό ρεκβιέμ του, γράφει χαρακτηριστικά. Ο Γκορμπατσόφ είχε μια αποστροφή προς τη βία, σημειώνει η Μάρκες. Μια επιθυμία να εργαστεί εντός του συστήματος, μια περιέργεια για τη Δύση που γεννήθηκε από τα κρατικά χρηματοδοτούμενα ταξίδια στο εξωτερικό και υψηλά ιδανικά. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις κακοσχεδιασμένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οδήγησαν τελικά στην πτώση του. Όταν ο Γκορμπατσόφ εγκατέλειψε την εξουσία το 1991, κάλεσε τους Ρώσους να διατηρήσουν τις δημοκρατικές ελευθερίες που είχαν εισαγάγει. Αλλά το χάος που άφησε στο πέρασμά του επέτρεψε ανταυτού να ριζώσει μια κλεπτοκρατία, η οποία τώρα θα χρησιμοποιήσει ως όπλο το θάνατό του, όπως πιστεύει η αναλύτρια. Ο Γκορμπατσόφ, ένας πολύπλοκος και άνθρωπος με λατώματα, αποτελούσε εδώ και καιρό κάτι σαν πολιτικό τεστ, Ρόχσαχ, σημειώνει η αρθρογράφος του Bloomberg. Για πολλούς, ιδίως εκτός Ρωσίας, είναι ο μεταρρυθμιστής με τον οποίο η Δύση βρήκε ότι μπορούσε να συνεργαστεί. Σύμφωνα με τη φράση της Βρετανίδας Πρωθυπουργού Margaret Thatcher, ο Γκορμπατσόφ ήταν ο πολιτικός άνδρας που έθεσε τέρμα στον ψυχρό πόλεμο. Λίγοι περίμεναν αυτήν την τροπή των γεγονότων όταν ανέβηκε στην εξουσία το 1985, σε νεανική ηλικία 54 ετών, ήταν ο άνθρωπος του κόμματος που αποδείχθηκε ότι έμοιαζε περισσότερο με δυτικό πολιτικό από οποιαδήποτε από τις γκρίζες φιγούρες που προηγήθηκαν, όπως τονίζει η Μάρκες. Για πολλούς, στα πρώην σοβιετοκρατούμενα κράτη, ήταν ο ηγέτης που επέτρεψε στην ιστορία σε δραματική κλίμακα να συμβεί ειρηνικά, κατέριψε το τείχος. Κι όμως, για τους σκληροπυρηνικούς και όσους συνδέονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας, όπως ήταν και παραμένει ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Γκορμπατσόφ ήταν ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για την απώλεια μιας αυτοκρατορίας. Έφερε εθνική ταπείνωση σε ένα μεγάλο έθνος και προκάλεσε αυτό που ο σημερινός ένικος του Κρεμλίνου περιέγραψε κάποτε ως τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του αιώνα. Τη διάλυση της ιστορικής Ρωσίας, αφήνοντας εκατομμύρια Ρώσων σε νέα ανεξάρτητα κράτη. Ό,τι είχε οικοδομηθεί επί χίλια χρόνια, χάθηκε σε μεγάλο βαθμό, είχε δηλώσει ο Πούτιν σε ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πέρσι. Λίγα επεισόδια είναι τόσο σημαντικά για την κατανόηση του πολιτικού ρολέματος του Πούτιν και του σημερινού κατακτητικού πολέμου στην Ουκρανία, όσο αυτή η κατάρρευση και την εμπειρία του από την κατάρρευση ως νεαρός πράκτορας της KGB στη Δρέσδη, υπογραμμίζει η Μάρκες. Άλλοι μπορεί να είδαν την προοπτική της ελευθερίας κατά τα χρόνια της Περεστρόικα. Ο Πούτιν όμως είδε την αδυναμία. Είχα τότε την αίσθηση ότι η χώρα δεν υπήρχε πια. Ότι είχε εξαφανιστεί, έγραψε αργότερα ο Πούτιν, όπως υπενθυμίζει η Μάρκες. Όλα αυτά αφήνουν το Κρεμλίνο σε μια δύσκολη θέση όσον αφορά το θάνατο του Γκορμπατσόφ. Είναι μια υπενθύμηση αυτής της ταπείνωσης και της καταράκωσης που οδήγησε στην οικονομικά απελπισμένη, ανεξιοπρεπή δεκαετία του 1990. Ακόμη χειρότερα, το όνομά του έχει αμυδρά απομεινάρια μιας στιγμής που υπήρχαν ελπίδες για ελευθερία, άνοιγμα και μεταρρυθμίσεις. Αν και λίγοι άκουσαν μέχρι το τέλος, ο πρώην Σοβιετικός ηγέτης ήταν ενοχλητικά δυνατός στην κριτική του για τη σκλήρυνση της επιρροής του Κρεμλίνου, η οποία, όπως υποστήριξε, είχε αυξανόμενο κόστος. Επεσήμανε το 2017 ότι η Ρωσία δεν μπορούσε να διορθώσει τη στασιμότητα χωρίς αλλαγή κυβέρνησης. Οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές του για την Περεστρόικα, έγραψε πέρσι σε ένα αναστοχαστικό δοκίμιο, ήταν ένα ανθρωπιστικό σχέδιο που στηριζόταν στην ατομική πρωτοβουλία και διέκοπτε την απολυταρχία. Αυτό είναι που κάνει την Περεστρόικα επίκαιρη σήμερα. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μας μόνο σε αδιέξοδο. Για τον Πούτιν σήμερα, όλα αυτά μπορούν και αναμφίβολα να παραμεριστούν εύκολα στα επίσημα ενημόσυνα και τα αφιερώματα, επειδή ο Γκορμπατσόφ, αν και ελάχιστα δημοφιλής σε όλους, ήταν ο τελευταίος εξέχων σύνδεσμος με τη Σοβιετική Ένωση. Ένας πολιτικός άνδρας με σπάνιο κύρος, όπως τονίζει η Μάρκες.
και με τον περίπλοκο τρόπο που λειτουργεί η ρωσική πολιτική, μοιραζόταν αναμφισβήτητα το όραμα του Πούτιν για την Ουκρανία σε τροχιά γύρω από τη Ρωσία, αν και δεν υποστήριζε τον πόλεμο. Οι επικρίσεις του θα παρευλεθούν, οι ιδιαιτερότητες θα αποσιωπηθούν, όπως και οι σοβιετικοί ηγέτες που προηγήθηκαν. Ο Πούτιν καταλαβαίνει πολύ καλά ότι οι πολιτικοί θάνατοι και οι κηδείες δεν αφορούν καθόλου τους νεκρούς. Αφορούν τη μεγαλοπρέπεια και μια μοναδική ευκαιρία για την αναδιήγηση της ιστορίας και την προβολή της δύναμης. Ο Γκορμπατσόφ άλλωστε ήρθε στο προσκήνιο για μεγάλο μέρος του έξω κόσμου στην κηδεία του προκατόχου του, του Κωνσταντίν Τσερνέγκο, εκφωνώντας έναν επικίνδυνο λόγο που έλεγε περισσότερα για τις προτεραιότητες του να ανατάξει τη Ρωσία από την οικονομική στασιμότητα και όχι για εκείνες του εκλειπώντος. Στη Μόσχα, όπως άλλωστε και στο Πεκίνο, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα προσπαθεί εδώ και καιρό να πάρει τα διδάγματα από τα λάθη της Περιστρόικα, αυτό δεν θα είναι μια ευκαιρία να αναλογιστεί το γεγονός ότι η μυστικότητα και η ακαμψία του σοβιετικού συστήματος ήταν τελικά η πτώση του. Δεν θα είναι μια ευκαιρία να προβληματιστούμε για το τι θα μπορούσε να έχει γίνει αν η δημοκρατία είχε ριζώσει ή αν ο Γκορμπατσόφ είχε κινηθεί πιο αργά. Θα υπάρξει μια στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν οι αποτυχίες του στα μάτια του Κρεμλίνου, ας πούμε η απόφασή του να αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τη βία στα σοβιετικά κράτη, η αδυναμία που επέτρεψε ακόμη και στη Ρωσία να αποσχιστεί, για να δικαιολογήσει ενέργειες οικοδόμησης αυτοκρατορίας σήμερα. Αυτά τα λάθη, θα πει ο Πούτιν, δεν μπορούν να επαναληφθούν. Άλλα πολλά ακόμα γεγονότα της εποχής του Γκορμπατσόφ, με αμήχανη σύγχρονη απήχηση, θα αποσιωπηθούν, όπως η αντίθεση στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, το κοινωνικό κόστος των υπερβολικών στρατιωτικών δαπανών ή οι οικονομικές ελλείψεις. Όλα αυτά υπέρ της εστίασης στη σοβιετική νοσταλγία. Ο Πούτιν, ο οποίος προωθεί μια αόριστα σοβιετικής έμπνευσης εθνική μυθολογία, χρειάζεται έναν αντεπερισπασμό από την αντεπίθεση του Κιέβου, την οποία οι δυνάμεις του αντιμετωπίζουν τώρα.